Γεια σου ζυγέ, καλώς ήρθες στο δισεβδομαδιαίο Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Και συνολικά να ξέρεις, έχεις βγάλει μια ενέργεια πάρα πολύ θετική, πράγμα που μου θυμίζει και το τελευταίο σου διάβασμα που νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικό. Τώρα ας ξεκινήσουμε από το πρόσφατο σου παρελθόν, όπου βλέπω ότι υπήρχε για σένα χαρά, καταξίωση, μου δείχνει ότι για κάποιους είχατε ωραίες συνεργασίες στη δουλειά, μάλιστα σε αυτές τις συνεργασίες καταφέρατε και πώς σου πω, ξεχωρίσατε για τις επιδόσεις σας, για το ομαδικό σας πνεύμα. Παράλληλα για κάποιους μου δείχνει μεγάλες χαρές στο σπίτι. Γενικότερα θεωρώ ότι περνάς στο πρόσφατο παρελθόν ζωή και κότα. Για κάποιους βλέπω γάμους, χαρές, πάντρεψες την κόρη σου, βάφτισες το παιδί σου στο πρόσφατο παρελθόν. Γενικότερα θεωρώ με βάση την ενέργεια ότι ένιωθες για μια περίοδο ότι τα πράγματα πηγαίνανε καλά, ότι υπήρχε μια ωραία βάση χαρούμενη και πάνω σε αυτή την ωραία βάση κοιτούσες κι εσύ να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να έχεις μια όμορφη ατμόσφαιρα, αλλά για κάποιους από εσάς για να συντηρήσετε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Βλέπω τους ανθρώπους γύρω σας που σας εκτιμούν, μπορεί να μας μιλάει και για κάποιο bonus για κάποιους από εσάς, για κάποια προαγωγή ενδεχομένως, αν και το βλέπω λίγο λιγότερο. Περισσότερο νιώθω ότι απλά συνέβησαν για εσάς στο πρόσφατο παρελθόν μικρές χαρές, οι οποίες όλες μαζί κάνανε μια μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ όμως μου δείχνει τη γιορτή για κάποια άτομα. Δηλαδή σου είπα βαφτίσεις, αραβώνες, γάμους και πάει λέγοντας. Τώρα στο παρόν σου βλέπω ότι περιμένεις πράγματα να σου έρθουνε. Για κάποιους μπορεί να είναι λεφτά, για κάποιους μπορεί να είναι το bonus, αυτό που μιλήσαμε πριν, που είπαμε πριν. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι και μωράκι. Γενικότερα αυτή τη στιγμή νιώθω ότι νιώθεις ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να περιμένεις για να σου δώσουν άλλο ένα λιθαράκι και να ολοκληρώσεις αυτή την πληρότητα και αυτή την ευτυχία που θέλεις και που αξίζεις, ζυγέ μου. Ίσως για κάποιους τώρα οικονομικά να είναι μια όχι δύσκολη περίοδος, αλλά λίγο πιεσμένη, λίγο να κάνεις οικονομία για να είσαι σίγουρη ή σίγουρος ότι θα έχει η οικογένειά σου αλλά και εσύ τα απαραίτητα. Σου λέω, μπορεί να περιμένεις και κάποια λεφτάκια για μέχρι να σου έρθουνε, να μου είσαι λίγο πιο προσεκτική ή προσεκτικός. Όπως και να έχει, μου βγάζει την έννοια της προσοχής, μου βγάζει και την έννοια της προσοχής της καραντίνας τώρα που τα λέμε. Ίσως να προσέχεις την υγεία σου, ίσως επειδή είσαι ενδιαφέρουσα, εννοώντας έγκυος, να θέλεις να προσέξεις πιο πολύ, να μένεις στο σπίτι, να λες δεν θα κάνω πολλά, δεν θα βγω πολύ έξω. Γενικότερα τώρα στο παρόν σου μου δείχνει ότι συνεχίζει και υπάρχει αυτή η πληρότητα που υπήρχε στο πρόσφατο παρελθόν. Απλά τώρα υπάρχει και η διαφορά ότι περιμένεις πράγματα, θέλεις καινούργια πράγματα, έχεις δημιουργήσει καταστάσεις οι οποίες περιμένεις να ανταποδώσουν τέλος πάντων καρπούς. Βλέπω ότι είσαι σε πάρα πολύ υψηλή συχνότητα, πολλές μανούλες βλέπω εδώ πέρα, πολλές εγκυμονούσες βλέπω, πολλές γυναίκες που έχουν στα χέρια τους την αυτοκρατορία τους, το σπίτι τους, τους έχουν τον άντρα τους, έχουν τη δουλειά τους. Γενικότερα θεωρώ ότι έχετε βγάλει χέρια και πόδια έτσι ώστε να είστε πολύ συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις σας. Μου αρέσει όμως, γιατί σου ξαναλέω, περιμένεις ωραία πράγματα. Βλέπω ότι ανυπομονείς θετικά για να συμβούν ωραία πράγματα στη ζωή σου. Είτε να έρθει το καλοκαίρι και να πας το ταξιδάκι που κανονίζεις, είτε να γεννήσεις με το καλό το μωρό σου, είτε να του φτιάξεις το δωμάτιο. Υπάρχουν διάφορα projects, concepts, διάφορες καταστάσεις πάνω στις οποίες έχεις επενδύσει και από το παρελθόν, επενδύεις και τώρα και θέλεις να σου βγούνε, να δεις το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Κατάλαβες? Πάρα πολύ θετική ενέργεια. Απλά σου λέω, ίσως για κάποιους μας λέει ότι προσέχετε λίγο παραπάνω στα οικονομικά για να έχετε όμως, όχι επειδή υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Τώρα στο σύντομο μέλλον μου δείχνει, έχεις βγάλει καταρχάς τον ήλιο, που αν δεν κάνω λάθος τον έβγαλες και στο προηγούμενο σου διάβασμα, δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά θυμάμαι ότι ήταν ένα πολύ φωτεινό διάβασμα, οπότε μάλλον είχες βγάλει και τον ήλιο.
Εδώ πέρα λοιπόν μας τον ξαναβγάζεις, αγαπητέ μου ζυγέ τον ήλιο. Άρα τα πράγματα εδώ που τα λέμε βαίνουν καλώς. Η ζωή σου χαμογελάει και εδώ που τα λέμε πάλι στις κάρτες σου δεν έχεις βγάλει κάποιο εμπόδιο, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι η ζωή σου παίρνει πράγματα, ούτε σε εμποδίζει αυτή την περίοδο να κάνεις πράγματα. Ίσα ίσα θεωρώ ότι η μέρα είναι καλή και το νερό είναι ήρεμο και η βαρκάδα είναι εύκολη. Κατάλαβες πως το λέω, αλληγορικά μιλώντας. Στο σύντομο μέλλον βλέπω ότι θα συνεχίσεις να έχεις πολύ όμορφα νέα, να βλέπεις κόσμο, χαρές και πάλι. Συνεχίζω να βλέπω εγκυμοσύνη για κάποια ζυγουλιά μου. Okay. Όμως παράλληλα υπάρχει και πάρα πολύ χαρά. Βλέπω ότι στο σύντομο σου μέλλον είσαι ικανοποιημένη ή ικανοποιημένος από πολλές από τις επιλογές που έχεις κάνει στη ζωή σου. Βλέπεις ότι σε έχουν φτάσει σε ένα ωραίο σημείο για εσένα. Κάποιοι από εσάς από επιλογή είστε μόνοι, εννοώντας χωρίς σχέση. Και ίσως στο σύντομο μέλλον, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι σας ταιριάζει και ότι μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα, ίσως που και που σας πιάνουν και ανασφάλειες. Δηλαδή βλέπω ότι ναι μεν είσαι σε μια ωραία μέρα στον ήλιο, όμως καμιά φορά ρίχνεις το κεφάλι και λες ρε γαμώτο να μην έχω και κανένα χέρι να πιάνω καθώς πηγαίνω προς τον ήλιο. Όπως και να έχει, βλέπω διάφορες επικοινωνίες που συμβαίνουν, διάφορες μετακινήσεις. Βλέπω ότι για κάποιους μπορεί, σου ξαναλέω, να μου κανονίζεις κάποιο ταξιδάκι. Ή αλλιώς μου σκέφτεσαι τους 9 μήνες που θα περάσουν και θα έχεις το μωράκι σου και θα ξεκινήσεις αυτό το ταξιδάκι. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω για την ενέργεια στο σύντομο σου μέλλον είναι ότι είναι πολύ πιθανό για κάποιους από εσάς να συμβεί κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Να βρεθεί στον δρόμο σας μία επικοινωνία, να μάθετε κάτι, κάποιο νέο, να πάρετε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο την ώρα που θα το πάρετε θα σας ανησυχήσει λίγο, θα φέρει στον αφρό τις ανασφάλειες και τους φόβους σας, όμως επί της ουσίας από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα είναι ένα πολύ θετικό νέο και θα το καταλάβεις αμέσως αργότερα. Δηλαδή μόλις ηρεμήσεις, μόλις φας την πρώτη κρυάδα, μετά θα συνειδητοποιήσεις ότι είναι κάτι που σου πάει άψογα, ότι είναι ό,τι πρέπει για σένα. Και εδώ πέρα σου ξαναλέω, κολλάει και η εγκυμοσύνη, σαν να μου δείχνει ότι μαθαίνεις εσύ ότι είσαι έγκυος, μου φρικάρεις για 24 ώρες και μετά μου ζεις σε πελάγι ευτυχίας και λες ναι θέλω αυτό το παιδί και κάτσε να δω πώς θα το κάνω και πού θα ζήσουμε και πώς θα είναι το δωμάτιό του και να προετοιμαστώ και πώς το θέλω και το φαντάζεσαι και το βλέπεις στον ύπνο σου και πάει λέγοντας. Εντάξει, γενικά η ενέργειά σου είναι πάρα πολύ θετική. Βλέπω, όπως σου είπα και πριν, ορισμένες φορές ότι κάποιες σκέψεις κατακλείζουν το μυαλό σου. Μπορεί να είναι δικές σου αρνητικές σκέψεις ή μπορεί να είναι και η πίεση. Άμα έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, μπορεί απλά να σου βγαίνει η πίεση ορισμένες φορές, να μου κουράζεσαι και έτσι να μου σκέφτεσαι και λίγο πιο απεσιόδοξα. Όμως, με τον ήλιο και το Nine of Cups, μιλάμε για ευτυχισμένες μέρες μπροστά σου, που μάλιστα με το 8 of Wands σου φέρουν και πολλές μικρές χαρές. Δεν είναι μόνο μία ή δύο οι χαρές. Εντάξει, συναντήσεις, ταξίδια, επικοινωνίες θετικές που αφορούν εσένα, που αφορούν τα άτομα που αγαπάς. Πάρα πολύ θετική ενέργεια, Λούνα. Μην μου χαλάς τον καναπέ κι άλλο. Πάρα πολύ θετική ενέργεια και δεν έχεις και τίποτα να φοβάσαι. Εντάξει. Κάποιοι μπορεί από την πολλή όρεξη, από τις πολλές πεταλουδίτσες που κυκλοφορούν στο στομαχάκι σας, από τη χαρά σας, να μην μπορείτε να μου κοιμηθείτε τα βράδια ή να μην μπορείτε να μου κοιμηθείτε γενικότερα, με την έννοια να είναι τόσο όμορφη η ζωή που θα παρατηρήσεις ότι κοιμάσαι λιγότερο για να ζήσεις τη ζωή, κατάλαβες. Πάρα πολύ θετική ενέργεια, κανένα απολύτως εμπόδιο, είσαι στη βαρκούλα, η μέρα είναι καθαρή. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και απλά μου πηγαίνει στη βολτούλα σου. Εντάξει, υπέροχη η ενέργειά σου, τέλεια ζυγέ. Ελπίζω να σου άρεσε και εσένα, κάνε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share. Εγώ πάντα τέτοια σου εύχομαι και καλύτερα. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά, bye.